Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος αυτής της ειδικής εκλογικής εκπομπής για την αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο στούντιο ο κύριος Κοσταράς από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λάζο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σταύρο από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Πάσουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, διότι είχατε μια έντονη διαμάχη όλοι για τα οικονομικά. Θα το ξαναβάλω λοιπόν στο τραπέζι. Κύριε Κοσταρά, η δική σας πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια σωστά πώς τοποθετούνται οι υπόλοιποι από τα κόμματα που βρίσκονται εδώ. Λένε ότι η δική σας πολιτική είναι πιο σκληρή και πιο αυστηρή. Ωστόσο, φαίνεται να επιβραβεύεται από τους πολίτες. Υπάρχει κάτι που οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν? Είναι τόσο δύσκολα τα οικονομικά και η ανάλυσή τους που ο πολίτης δεν τα αντιλαμβάνεται και εσείς άλλα τους λέτε και άλλα καταλαβαίνουν? Ή οι πολίτες έχουν αντιληφθεί απολύτως τι ακριβώς συμβαίνει και με εσάς και με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων και αποφασίζουν συνετά? Εγώ, κύριε Στεργιόπουλο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος πολίτης ο οποίος προσέρχεται και πάει στην κάλπη να ψηφίζει δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος να τα αντιληφθεί, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην τα γνωρίζει, θα ρωτήσει, θα μάθει και θα κρίνει. Όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, αποδείχτηκε περίτρανα ότι επιβραβεύτηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έδειξε το αποτέλεσμα. Ωραία. Κατάλαβα τι λέτε, κύριε Κοστάρα. Εσείς, κύριε Αλάζου, τι λέτε, ότι ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται τα οικονομικά? Εγώ δεν θα πω ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται. Το υπονοείτε και εσείς και ο κύριος Σταύρου, ότι δεν αντιλαμβάνεται ο πολίτης τι πάει να πει μέρισμα, τι πάει να πει φορολόγηση στο μέρισμα? Κοιτάξτε, και αυτό, ότι ο πολίτης επειδή δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει, αποφασίζει και λάθος. Το καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με. Κοιτάξτε, έγινε η συζήτηση για το μέρισμα, στάλθηκε εκεί η μπάλα στο μέρισμα. Στα μερίσματα είναι ένας ειδικός οικονομικός όρος που δεν είναι υποχρεωμένος ο απλός καθημερινός πολίτης. Δεν αντιλαμβάνεται να τον καταλαβαίνει. Λοιπόν, τον προγραμματικό λόγο των κομμάτων, τα μέτρα. Ο πολίτης αντιλαμβάνεται. Υπάρχει κάτι που ο πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται? Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, αλλά να μην παραγνωρίζουμε τη δύναμη της προπαγάνδας. Τη δύναμη της προπαγάνδας των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν και πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι οι πολίτες... Όχι. Ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται, πιστεύω ότι διαστρέφεται οτιδήποτε λέγεται σκοπίμως οτιδήποτε λέγεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να μην κατανοούν την ακρίβεια. Άκουσα τον κύριο Πάσουλα πριν από λίγο να λέει ότι εμάς δεν μας παίζουν. Θα σας πω. Εσάς όμως που σας παίζουν. Μια χαρά. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Δεν μπορείτε να τα αναδείξετε αυτά? Το παράδειγμα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Σταύρου πριν, τον οποίο νομίζω ότι είναι και εμβληματικό παράδειγμα. Μίλησε ο κύριος Κέρτσος για τους έμεσους φόρους και για το ΦΠΑ το 23% και είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τις χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις. Πάλι αυτό υπονοείται. Οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό, τι λέτε. Αυτό είναι fake news, αυτό είναι προπαγάνδα, αυτό είναι λάθος το οποίο, στοιχειώδες λάθος το οποίο ούτε μαθητής του δημοτικού δεν κάνει. Μιλάμε για έμεσους φόρους 23%, οι οποίοι πλήττουν οριζόντια όλες τις εισοδηματικές τάξεις. Και τους φτωχούς και τη μεσαία τάξη. Δηλαδή οι πολίτες επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία η ακρίβεια, για να τους πλήξει. Η ακρίβεια, κοιτάξτε, η ακρίβεια, τέθηκε λάθος το ζήτημα. Και αυτό είναι ένα επικοινωνιακό λάθος. Τέθηκε λάθος το ζήτημα. Πιανού. Τέθηκε το ζήτημα. Επικοινωνιακό λάθος από ποιον? Τέθηκε το ζήτημα της σταθερότητας. Σταθερότητα σε τι, ρωτάω? Σταθερότητα στην ακρίβεια? Σταθερότητα στη φορολόγηση των έμεσων φόρων του 23%? Σταθερότητα στον αυξημένο λογαριασμό της ΔΕΗ? Ένας και που λένε ότι θα κοπεί η επιδότηση από το Δεκέμβριο του 2023. Τι θα γίνει τότε? Σταθερότητα λοιπόν σε τι? Η Νέα Δημοκρατία πετάει την ατζέντα, πετάει τον μπαλάκι σε οτιδήποτε τη συμφέρει. Και δεν συζητά αυτά τα οποία είναι στην ουσία της καθημερινότητας των πολιτών. Πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι τα πάντα εισαγόμενα. Σε αυτή τη δεύτερη ενότητα ο χρόνος είναι περιορισμένος, επειδή είμαστε πολύ έξω από τον χρόνο του πρώτου μέρους. Κύριε Σταύρου, κάνω το ίδιο ερώτημα και εσάς. Πιστεύετε ότι ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται οικονομικά για να καταλάβει τι του λέει η Νέα Δημοκρατία και τον εξαπατάει η Νέα Δημοκρατία? Ο πολίτης στις τελευταίες εκλογές της 21 Μαΐου, κύριε Στεργιόπουλε, ψήφισε έχοντας από τη μία να διαλέξει όσον αφορά την κυβερνητική πρόταση, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολίτης εκεί στάθηκε και εκεί πήγε προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ήθελε ακροβατισμούς από την άλλη μεριά.
Εγώ θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε. Ο πολίτης, θα σα πω. Δεν μου απαντάτε. Ο πολίτης ξέρει τι σημαίνει πληθωρισμός. Απαντήστε μου εσείς, ξέρει, δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ σας λέω ότι ο απλός πολίτης, ο μέσος πολίτης σήμερα στην Ελλάδα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Και όταν λοιπόν σήμερα ο πληθωρισμός είναι 10% και τρέχει με 10% και είναι πληθωρισμός επί του πληθωρισμού του προηγούμενου χρόνου και πάει λέγοντας. Όταν ο ΩΣΑ, ένας ανεξάρτητος οργανισμός που μέχρι χθες η Νέα Δημοκρατία τον έκανε σημαία της και κορνίζα της, λέει ότι την τελευταία τετραετία στην Ελλάδα το μέσο εισόδημα έχει μειωθεί κατά 7%, όταν οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα οι ιδιωτικές έχουν αυξηθεί και είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν σε μια σειρά τέτοια πράγματα συμβαίνουν αυτά, ο πολίτης, καλός ή κακός, δεν αποφασίζει για αυτά. Ο πολίτης φοβήθηκε το 2015 ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες γύρω από αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, έχοντας όλη αυτή τη λέλαπα στο κεφάλι του, κάθεται και λέει, μήπως να διαλέξω εκείνο για μια καλύτερη, σε εισαγωγικά, για μια σταθερότερη από ό,τι το άλλο. Εμείς γι' αυτό αυτό το πράγμα το συγκρίνουμε και λέμε γιατί οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν δείξαν την αλήθεια στις 21 Μαΐου. Μήπως γιατί δεν θέλαν ένα ισχυρό πασό κίνημα αλλαγής στην κάλπη εκείνων των εκλογών. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε σήμερα ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα σε όλους τους πολίτες. Υπάρχει κρυφή ατζέντα που έχει να κάνει με οικονομικές πολιτικές που σήμερα προτείνονται, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά σε σχέση με αυτά που λένε και γιατί έχουν δώσει άλλα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα θα υποχρεωθούν να κάνουν πράξη. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε από τους Έλληνες πολίτες, ακόμα και αν δεν ξέρουν αυτούς τους οικονομικούς όρους, να καταλάβουν και να συμφωνήσουν με την πρότασή μας και να δώσουν σε εμάς τη δυνατότητα να είμαστε η ισχυρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πάσουλα, ακούμε την συλλογιστική των κομμάτων σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα που καλείται να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης προκειμένου να πάρει αποφάσεις. Εσείς τι λέτε? Εμείς λέμε ότι ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φοιτητής, ο νέος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται πολύ καλά τα οικονομικά δεδομένα, γιατί αντιμετωπίζει την εκτόξευση των ενοικίων, αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αντιμετωπίζει την εκτόξευση του κόστου παραγωγής. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει ότι φτάνοντας 15 ο μήνας, αυτό βλέπει, αυτό καταλαβαίνει, φτάνοντας 15 ο μήνας, ψάχνει να βρει κανένα ψηλό για να βγάλει τις υπόλοιπες 15 μέρες. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαφέστατα δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, γιατί, πώς να το πω, το σύστημα και τα κόμματα του συστήματος και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να γνωρίζει ο κόσμος λεπτομέρειες. Δεν θέλουν να γνωρίζει ότι το οικονομικό, πώς να το, φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, λέγεται 95-5. Έχετε ακούσει 4-3-3 στο ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα το φορολογικό σύστημα λέγεται 95-5. Δηλαδή 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από το ξεμάτωμα των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων κτλ. Και μόνο το 5% προέρχεται από αυτούς που τσεπώνουν όλο τον πλούτο που παράγει ο υπόλοιπος λαός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πηγή, εν πάση περιπτώσει, των οικονομικών δεινών, ότι έχουμε ένα σύστημα, ένα πολιτικό σύστημα. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λέτε, κύριε Πάσουλα. Είναι καθόλου περίεργο. Να σας πω για ποιο λόγο. Εφόσον λοιπόν ισχύει το 95-5, πώς είναι δυνατόν με αυτά τα δεδομένα όπως περιγράφεται να είναι 40% η Νέα Δημοκρατία? Είναι πολύ φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Είναι πολύ φυσιολογικό από σε σχέση με τον ισχυρισμό σας, λέω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φυσιολογικό είναι, διότι αποδείχθηκε στην προηγούμενη κάλπη ότι είναι φυσιολογικό. Άρα ή κάτι δεν έχει καταλάβει ο πολίτης σωστά, ή κάποιος δεν του δίνει να καταλάβει το σωστό. Αυτή είναι η ουσία. Κυρία Λάζου πριν από λίγο είπε προπαγάνδα. Αυτή είναι η ουσία. Προπαγάνδα. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω το ίδιο ερώτημα. Εσείς λέτε, εγώ αυτό το καταλαβαίνω σε επιχείρημα, ότι δεν έχετε τη δυνατότητα εσείς ως κομμουνιστικό κόμμα να πείτε τις θέσεις σας, δεν σας δίνουν τηλεοπτικό χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το ισχυριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει τον τηλεοπτικό χρόνο ή τον χρόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το εξηγήσει όλα αυτά. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντισυστημικά κόμματα, είναι έτσι κόμματα του συστήματος, έχουν άπλετο χρόνο και δεν πρόκειται να τα πούν αυτά γιατί δεν θέλουν να τα ξέρει ο κόσμος. Ποιος από τα κόμματα που κυβέρνησαν και εφάρμοσαν αντιλαϊκές πολιτικές και θα εφαρμόσουν και μετά τις εκλογές
είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε βάζοντας πλάτη από τη μεριά της αντιπολίτευσης, θέλει να γνωρίζει ο κόσμος την αλήθεια. Δεν θέλουν να γνωρίζει ούτε το φορολογικό σύστημα, ούτε τα πράσινα χαράτσια που έρχονται, ούτε τη φορολεϊλασία, τη φοροεπιδρομή που ετοιμάζεται και με τις ευλογίες, τις οδηγίες της Κομισιόν μετά τις εκλογές, ούτε τη λιτότητα δημοσιονομική πειθαρχία που έρχεται για μετά τις εκλογές, πάγωμα μισθών συντάξεων, πάγωμα κονδυλίων για κοινωνικές παροχές, γιατί αυτά δεν τα λένε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία τα λέει, δεν τα λένε και οι άλλοι όμως. Μισό λεπτάκι. Και τα τρία κόμματα έχουν ανακοινώσει αύξηση στον κατώτατο μισθό, ίσως σε διαφορετικά επίπεδα. Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις. Λέτε ότι αυτές. Δεν προβλέπεται. Λένε ψέματα τα κόμματα. Ναι, λένε ψέματα. Μάλιστα. Λένε ψέματα. Το λέω ευθέως, λένε ψέματα. Ή δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν διαβάσει τι έχουν ψηφίσει. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει και αυτό. Να ψηφίζουν μνημόνια και να μην τα διαβάζουν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Το έχουμε αντιμετωπίσει και αυτό σαν απάντηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ πρόκειται. Εσείς λέτε ότι λένε ψέματα στον ελληνικό λαό τα τρία κόμματα. Ναι, λένε ψέματα. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνονται, να μην έχουν ψάξει. Ανακοινώσει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ναι, σε διαφορετικά επίπεδα ο καθένας. Και λέτε ότι αυτό δεν ισχύει. Από το μεσοπρόθεσμο και από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και από τις κατευθύνσεις της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι μπαίνουμε σε ύφεση. Μαζευτείτε, πάμε σε δημοσιονομική πειθαρχία, πάμε σε λιτότητα κτλ. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα γίνουν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις που να είναι αξιοπρεπείς και να απαντάνε στα κύματα ακρίβειας που βιώνει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια και κολοκύθια τούμπανα, συγγνώμη για την έκφραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Ούτε για τα δημόσια. Πάμε σε έναν τελευταίο γύρο τοποθετήσεων, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κύριε Κωνσταρά. Ακούσατε πολλά σε σχέση με το, αυτό, με το πρόγραμμα το οποίο καταθέτετε εσείς. Μιλήσαμε και ξανά για κοστολόγηση, φτάσαμε ξανά στην κοστολόγηση των προγραμμάτων και ακούσαμε στο ότι ο πολίτης στο τέλος υπονοούν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των κομμάτων εδώ. Δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς ο πολίτης ψηφοφόρος το τι ακριβώς του καταθέτουν. Εγώ πιστεύω όλα τα κόμματα πιθανότατα να μην αντιλαμβάνονται. Οι πολίτες από όλα τα κόμματα δεν αντιλαμβάνονται τα φορολογικά τόσο καλά. Ωστόσο υπάρχουν και απλές έννοιες, οι οποίες είναι όπως ο κατώτατος μισθός. Εδώ ο κύριος Πάσουλας λέει ότι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα καταστάσεις παγώματος των μισθών εξαιτίας των προαπαιτούμενων στο μέσο πρόθεσμο, όπως ακούσαμε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Κύριε Στεριόπουλε, εμείς σαν παράταξη διαχρονικά έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους Έλληνες πολίτες. Και όταν η κρίση του ελληνικού λαού δεν μας συνέφερε, μας καταψήφιζε, μας έθετε στην αντιπολίτευση, ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι ψηφίζει. Ο ελληνικός λαός, σας πληροφορώ, είναι ο μεγάλος κριτής. Είναι αυτός που την Κυριακή θα κληθεί να πάει στην κάλπη και να βγάλει κυβέρνηση. Τα πάντα γνωρίζει ο ελληνικός λαός και ξέρει τι του γίνεται. Κάποτε ο ελληνικός λαός αγόρασε ένα παραμύθι. Το παραμύθι του Αλέξη Τσίπρα του 15, το οποίο στο παραπέντε δεν έβγαλε τη χώρα από τη σταθερή ευρωπαϊκή τροχιά. Μην ξαναγυρίσουμε πάλι να πούμε τι έγινε το 15 με το Βαρουφάκι και με το μνημόνιο που μας φέσουσε 100 δις, έτσι. Κατάλαβε στην πορεία ότι έκανε λάθος. Διαπίστωσε με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι μια κυβέρνηση σταθερή. Είναι ένας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αυτό που είπε το έκανε και πιάνουμε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας και το σφιγμό της ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά από τα μικρότερα κόμματα που λένε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά στον επικοινωνιακό τους λόγο ή στο γεγονός ότι έχουν αποκλεισμούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και αν ανοίξετε, κύριε Πάσουλα, στο πάνελ βρίσκεται το ΚΚΕ, στο πάνελ είναι το ΚΚΕ και εκφράζει τις δικές σας θέσεις. Απλά ο ελληνικός λαός δεν σας αγοράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπούλαμε κάτι για να το αγοράσει. Όσον αφορά τις προεκλογικές ομιλίες, εδώ στη Λαμία το ΚΚΕ ήταν αυτό που έκανε ομιλία στην πιο κεντρική πλατεία της Λαμίας με τον Γενικό του Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα. Να τον ακούσουν. Ας κάνετε κι εσείς. Εσείς κύριε Λάζο, δεν κάνατε καμία. Εννοώ ότι στην πιο πολυσύχναστη πλατεία, και καλά έκανε, ο ελληνικός λαός και οι Λαμιώτες δεν ακούσαν τις θέσεις, τις προγραμματικές του ΚΚΕ.
Δηλαδή τι θέλετε να μας πείτε, ότι δεν μπορείτε να προβάλλετε τις θέσεις σας και γι' αυτό παίρνετε 6-7%. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Μάλιστα. Κυρία Λάζου. Να απαντήσω κατευθείαν. Καταρχήν μας είπατε ότι δεν κάναμε, ακούμε, δηλαδή, ακούμε την ίδια τη διαστροφή. Επειδή της είναι η καταληκτική τοποθέτηση. Βεβαίως. Στη Λαμία δεν πραγματοποιήσατε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας στη Λαμία, δηλαδή. Όχι, εσείς οι υποψήφοι. Είστε και υποψήφια. Πραγματοποιήσατε κάποια. Είδα και από το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιήσανε. Και το ΚΚΕ προεκλογικές ομιλίες. Εσείς πραγματοποιήσατε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε διοντολογία σε αυτό το κόμμα το οποίο ορίζει ακριβώς τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται. Και να μην ασχολείστε με το δικό μας το κόμμα. Όσον αφορά τα εσωκομματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ ένα θα πω όσον αφορά την προπαγάνδα και θα το στοιχειοδοτίζω. 107 θέση. Ήταν 108, πήγε 107. 107 θέση και αυτά είναι ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πω και τις καταγγελίες. Να πούμε για τις επιτροπές Πέγκα, για τις υποκλοπές. Να πούμε για τη λίστα Πέτσα. Να πούμε για τα 9 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν. Πώς λοιπόν μιλάμε για έναν ελληνικό λαό που αποφασίζει ανεπηρέαστος, σε εισαγωγικά. Να πούμε όλα αυτά τα fake news. Ακούσαμε από το Μητσοτάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έριξε στα μνημόνια. Δεν είναι η πλήρης διαστροφή της πραγματικότητας η οποία παίζεται συνέχεια. Βομβαρδίζεται ο ελληνικός λαός από αυτή την προπαγάνδα. Η 107 θέση τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε λέξη παραπάνω. Ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Δεν αμφισβητούμε ούτε την κρίση του, ούτε την νοημοσύνη του. Αυτό που αμφισβητούμε είναι η δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα και δημοκρατικά. Στο πεδίο, όσον αφορά το πεδίο των ΜΟΜΟΕ, για να μην παρεξηγηθώ και πέρα-πέρα. Τώρα δεν έχει παράπονο αφορά... στο ΜΟΜΟΕ. Βέβαια. Τι παράπονο να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΜΟΜΟΕ. Τι παράπονο να έχει από το ΣΚΑΙ, για παράδειγμα. Κανένα παράπονο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή είναι καταλεκτική τοποθέτηση. Έχετε και τον κύριο Βαξεβάνη, άλλο όργανο. Γιατί δεν το λέτε γι' αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο κύριος Βαξεβάνης. Υπονοείται κάτι. Υπονοείται κάτι. Πώς λέτε τότε ότι δεν έχετε υπονοείται να προωθήσετε τις προγραμματικές σας θέσεις. Δεν το κατάλαβα. Υπονοείται κάτι. Τι να υπονοώ. Εμένα μου ακούστηκε σαν απειλή. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, ρύθμιση χρεών, μείωση τιμών, αύξηση μισθών, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Δίκαιη κοινωνία, ευημερία για όλους. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό. Το έχουμε καταθέσει. Έχουμε καταθέσει, είναι κοστολογημένο, είναι ρεαλιστικό. Το πρόγραμμα αυτό, γιατί να μιλάμε και ρεαλιστικά, με πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα, ζητούμε από τους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να κάνει μία ισχυρή, για να σπάσει αυτή την πατοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταύρου. Εκεί που κατηγορούμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές 21 Μαΐου ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, ότι δεν έχουμε πολιτικές, ότι δεν έχουμε θέσεις για την οικονομία, για μια σειρά άλλα πράγματα, ξαφνικά ένας τέλεχός μας μίλησε για ένα θέμα που αφορά το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι κατατεθειμένο και υπάρχει στην σελίδα του κόμματος εδώ και 3 μήνες και αφορούσε τη φορολόγηση των μερισμάτων. Και ξεκίνησαν όλα τα τρολ και όλα τα fake news και όλα τα κατευθυνόμενα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ασχολούνται με τη φορομπηκτική πολιτική του δικού μας χώρου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις εκλογές να ιτηθεί η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς ηγεμονίας το οποίο δεν θα δίνει λογαριασμό σε κανέναν και για τίποτα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Ότι να ξέρει σήμερα ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε πολίτης αυτού του νομού που τα τελευταία 4 χρόνια είχε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων οι 2 πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, και πραγματικά να γυρίσει πίσω να δει τι έγινε αυτά τα 4 χρόνια σε αυτό το νομό από όλους αυτούς τους εκπροσώπους. Σας προκαλώ να κάνουμε. Και να κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα. Πηγαίνετε στους πολίτες να τα ακούσετε. Και να δούμε διαφορετικά. Δεν σας διέκοψα. Και πάλι ρίχνετε την μπάλα στην εξέδρα. Μιλάμε για τα 4 τελευταία χρόνια. Και εσείς θα μας φτάσετε στο τρικούπι όπως και με τα Τέμπη. Λυπάμαι πραγματικά. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να ιτηθεί αυτή η λογική. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, να έρθει στην κάλπη του Πασό Κινήματος Αλλαγής και μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο να ανταμώσουμε στο κοινοβούλιο, στα σωματεία, στα επιμελητήρια, στις κοινωνικές τάξεις, στα πεζοδρόμια, παντού, για να αντιστρέψουμε αντιλαϊκές πολιτικές που είναι πρώτων πυλών και είναι δεδομένο ότι θα εφαρμοστούν. Γιατί τα πράγματα, κύριε Στεργιόπουλε, είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν τα λένε.
Και επειδή είδα την αλαζονία λίγο στα μάτια του κυρίου Κωνσταρά προηγουμένως, που μας έλεγε ότι τι να κάνουμε ο κόσμος έτσι, θέλω να του θυμίσω ότι το 7 ο κύριος Καραμαλής ο νεότερος έκανε εκλογές και τις πήρε με 43% και το 9 παρέδωσε τη χώρα χρεοκοπημένη. Ας προσέξουν, γιατί αυτά που λένε σήμερα μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τις πολιτικές που καλούνται να εφαρμόσουν και που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν να τις πάρουν πίσω και να απολογούνται στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στο δικό μας κίνημα, στο Πασό κίνημα αλλαγής, αυτό το ποσοστό που θα το κάνει πραγματικό και ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είστε το κόμμα του Λεφτά Υπάρχουν και αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνάει. Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιος παρέδωσε τη χώρα χρεοκοπημένη. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Ο κύριος Καραμαλής χρεοκόπησε τη χώρα. Ποιος υπόσχονταν Λεφτά Υπάρχουν και ποιος υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο. Όπως γνωρίζει και ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Το δημόσιο χρέος την τελευταία τετραετία δεν τα λέτε αυτά. Ο κύριος Σαμαράς μας έλεγε ότι θα σβήσει το χρέος. Ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Σαμαρά δεν υπέγραψαν το μνημόνιο και μετά κουνούσαν το δάχτυλο και λέγανε εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Συγγνώμη, αλλά αυτά εσείς τα κάνατε. Και ήθελα να σας ρωτήσω σας προσωπικά, το 2012 με ποιον ήσασταν, με την κυρία Μπακογιάννη και το Δημοκρατικό Στέγμα ή με τον κύριο Μητσοτάκη που έκανε την άλλη πολιτική? Λοιπόν, μη μας λέτε τώρα τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πολύ. Τα λεφτά υπάρχουν, μη μας λέτε, σας παρακαλώ πολύ. Και τα λεφτά, αν θέλετε να τα βρείτε, μια τελευταία κουβέντα και κλείνω, κύριε Στεργιόπουλε, και συγγνώμη. 10 δισεκατομμύρια ευρώ αναθέσεις την τελευταία τετραετία. Το επαναλαμβάνω, 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν σε αυτές τις αναθέσεις, της απευθείας, μπορούσε να βγει τουλάχιστον ένα 35% εκτόσεις, σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός θα κέρδιζε 3,5 δισεκατομμύρια και αύριο θα μπορούσε να πληρωθεί ΕΚΑΣ, αυτό που αρνείται η Νέα Δημοκρατία. 500 εκατομμύρια το χρόνο κάνει, θα μπορούσε αυτό να που έκοψε η κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτό θέλετε να πείτε. Αυτό που έκοψε η κυβέρνηση του Πασόκ. Δημοσίων υπαλλήλων και όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά οι κολλητοί δεν μας αφήνουν. Αυτό είναι το δεδομένο και δυστυχώς λυπάμαι που δεν το βλέπει ο κ. Κωνσταράς και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε όμως στους ψηφοφόρους. Όχι ο εσύ ο ένας τον άλλον. Κύριε Πάσουλα. Πολλές τουφεκές πέφτουν προεκλογικές. Και οι αρχές πολεμικές. Κάθεστε ανάμεσα σε αδιασταυρούμενα πυράκια. Ναι, και κινδυνεύω, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτές οι φωνές και οι αρχές οι πολεμικές που ακούγονται εδώ από τα τρία αυτά κόμματα που κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν, από εδώ, από εκεί το φέρανε και μας έχουν φέρει συνολικά με δικές τους ευθύνες στη σημερινή κατάσταση και ξαναθέλουν την επόμενη μέρα να ξανακάτσουν στο σβέργο του ελληνικού λαού, άλλος από την κυβερνητική θέση, άλλος να βάζει πλάτη από τη θέση της αντιπολίτευσης κτλ. Ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται για να μην γίνει κουβέντα για τα ουσιαστικά ζητήματα και για τη βαθιά συμφωνία και δεσμεύσεις που έχουν πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα και σας είπα ποια είναι αυτά. Είναι τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις που έχουμε μπροστά μας, το νερό είναι ζήτημα ανοιχτό, είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναθεώρηση άρθρου 16, όλοι έχουν δεσμευτεί ότι θα βάλουν πλάτη. Όλοι έχουν δεσμευτεί ότι θα βάλουν ΣΥΡΙΖΑ, πλάτη. Αλήθεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεν νομίζω. Θα το δούμε την επόμενη μέρα. Εσείς πολλά δεν νομίζετε, αλλά θα το δούμε τώρα γιατί κρινόμαστε όλοι για αυτά. Και εσείς πολλά λέτε τα οποία δεν τεκμηριώνετε όμως. Μια χαρά τα τεκμηριώνω. Θα κριθούμε για αυτά που λέμε. Έχετε κριθεί κιόλας και θα κριθείτε ακόμα περισσότερο και από τη στάση σας και από τα λεγόμενά σας. Εμείς θέλω να πω το εξής. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη, πραγματικά. Έρχονται αυτά τα προαπαιτούμενα, έρχεται λιτότητα, δημοσιονομική πειθαρχία, αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται ένας επώδυνος συμβιβασμός στα ελληνοτουρκικά, που όλοι συμφωνούν με την νατοϊκή κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος, του επώδυνου συμβιβασμού. Και εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όσους μας ακούνε, εργαζόμενους, νέους ανθρώπους, συναδέλφους, αγρότες, επαγγελματίες κτλ. Και να τους πω ότι εμείς σαν ΚΚΕ λέμε ότι δεν πρέπει να υποταχθούμε σε μια κανονικότητα
που λέει ότι άνθρωποι θα πεθαίνουν σε καρότσες αγροτικών, ανήλικες έγκυες κοπέλες ή εν πάση περιπτώσει 19 θα πεθαίνουν μέσα σε οικιστικό ιστό σε τουριστικές περιοχές επειδή δεν έχουμε ασθενοφόρα, ότι το νοσοκομείο της Λαμίας θα έχει τεράστιες ελλείψεις στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας του νομού Φθιώτιδας θα είναι στην κατάσταση που είναι, κάνεις το σταυρό σου, μην πάθεις τίποτα και χρειαστείς γιατρό. Η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον αγροτικό τομέα και θέλω να πιστήσω την προσοχή στους συναδέλφους αγρότες που πραγματικά βιώνουμε μία από τις χειρότερες χρονιές σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλες τις παραγωγές. Η επόμενη μέρα λοιπόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χρειάζεται αγώνας, διεκδίκηση και για να έχουμε θετικά αποτελέσματα κόντρα στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που θα βάλουν πλάτη στην πολιτική αυτή, ισχυρό κουκουέ, περισσότερους βουλευτές, για να οργανώσουμε ισχυρούς αγώνες και να πετύχουμε μέτρα ανακούφισης και να ανακόψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα. Και επειδή λέγονται πολλά για τις έντρες, ναι, ολοκληρώνω, έχουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε ξανά το Γενικό Γραμματέα βουλευτή στην έδρα της, πώς λένε, στο νομό Φθιώτιδας. Ας αναλογιστεί και ο λαός της Φθιώτιδας με όλους τους άλλους βουλευτές και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που είχαμε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι προκοπή είδε. Δικαιούται να έχει βουλευτή του ΚΚΕ και μάλιστα το Γενικό Γραμματέα να αντιστρέψουμε την κατάσταση την επόμενη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ χρήσιμη τηλεοπτική κουβέντα που κάναμε λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Καλή δύναμη σε όλους στο υπόλοιπο της προεκλογικής εκστρατείας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, τους φίλους τηλεθεατές που είναι συντονισμένοι μέχρι αυτή την ώρα. Η ειδική εκλογική εκπομπή του Ένα Κεντρικής Ελλάδας έφτασε στο τέλος της. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.